ωραία έτσι που με άκουγα. Επανάληψη. Δεν ήθελα να με κλείσω. Να βγούμε τώρα και τι να πούμε και σήμερα. Τι θα έχει αλλάξει από χθες άμα της. Πόσοι μπορεί να ακούσαν και τη χθεσινή εκπομπή και να συνεχίζουν να ακούνε και τη σημερινή. Οπότε θα μπορούσε να κυλήσει έτσι το διοράκι μας. Θα μου πεις ήρθες που ήρθες ρε μεγάλε, δεν τα λαλάς. Εντάξει, θα έπινα εδώ το καφεδάκι. Σκαράκι. Θα έστελα κανένα μηνυματάκι. Αλλά όχι. Το λόγο επειδή πρέπει να είναι ζωντανό. Ενωμένο, δυνατό, ακμαίο. Υπαρκτό. Απτό. Απτό ένα μηδέν που θα λέγει ο Τσοτσάρος, ε. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, καλημερίζουμε όλο τον πλανήτη. Λίμπερο 107,4, λόγω επειδή μάχημο στις επάλξεις. Καλημερίζουμε και τις γραμμούλες που με το που ακούσανε τη ζωντανή μας φωνούλα επικοινωνούν με την σταθμάρα μας. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' άκουσες? Σ' άκουσα. Γιατί πολλές φορές μιλάω και μιλάει κάποιος άλλος και νομίζω και εγώ το παθαίνω γι' αυτό. Μιλάω και δεν με ακούνε. Όχι, δεν έχει και άλλες γραμμές εννοώ. Α, αυτό εννοώ. Και μιλάω, μιλάει άλλος ιδιαίτερα. Και στο ραδιόφωνο που μιλάμε. Λοιπόν, σήμερα το μπουζουκάκι που έπαιζε. Μπουζουκάκι. Ναι. Μέχρι να βγεις εσύ να μιλήσεις. Ναι. Μου θύμισε κάποιο ζωντανό live κέντρο. Ζωντανό live. Μάλιστα. Κέντρο, ρε παιδί, μπουζούκια. Μπουζούκια. Το μπουζούκι της Γαρμπή, ναι. Έτσι με φάνηκε. Έβραζε το κύμα. Να κάνει ντουέτο, μπάμπη. Ναι, μάλιστα. Γιατί σε ζητάω το κομμάτι, αλλά κάποιο λόγο. Μάλιστα. Μπουζουκάκι, live. Εδώ. Και το πρωί. Δεν ξέρω πώς εμφάνεται. Σήμερα ειδικά, όχι άλλες μέρες. Άλλες μέρες. Τι λέει, θα κάνεις τα live και τα Χριστούγεννα. Θα κάνουμε τώρα τα Χριστούγεννα, τι να κάνεις. Όπως είπες πριν. Ναι. Εντάξει, το είπα πριν, ναι. Όπως είπα πριν χθες. Να κανονίσεις να κάνεις άλλα δύο εδώ πέρα. Ένα θα κάνω. Ένα θα κάνω, όχι δύο. Γιατί, τι. Ένα τώρα, δύο. Όχι. Δεν προτιμάς τον κόσμο. Ένα, ένα. Ένα για να ξέρεις. Δύο-τρία εδώ πέρα. Δύο-τρία, Παναγιά και Χριστέ. Καρκούρα από Βέρεια, από Νάουσα. Από Βέρεια, από Νάουσα, της επαρχίας. Να μην είναι ανοιχτή αγορά όμως. Ναι. Θα έρθουν. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα εδώ πέρα. Θα έρθουν, λες, από Βέρεια, Νάουσα, από όλη Μαθία, Γιάννη Τσά, Πέλα. Έδεσα. Λες, θα κινητοποιηθεί όλος ο Βορράς. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα το κάνω τότε. Δύο-τρία live. Και έτσι θα το δώσουμε σαν το στοίχημα που λέει 2-3 γκολ, 2-3 live. Εγώ από το στοίχημα δεν γνωρίζω. Γιατί εγώ γνωρίζω. Εσύ γνωρίζεις. Λάθος εκπομπή. Να σε καλά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε. Δεν έχει άλλα και μαγαζάκια έτσι για την μουσική οθόνη, όπως αυτό που έκανε τις προάλλες. Έχει, δεν έχουν άλλα μαγαζιά οι φίλοι μας. Τα παίξαμε όλα τα μαγαζιά που τα έχουν οι φίλοι μας. Α, παίξε κολλητούς δηλαδή. Ποιος θα με έπαιρνε εμένα, θα με έπαιρνε κανένας γνωστός. Τραγουδάκια εκτός από αυτά του δίσκου σου. Τραγουδάω και άλλα τραγούδια εκτός από αυτά του δίσκου μου. Και τα χαρτιά δεν σε δέχονται. Τι τα σκοτώνω, άμα ακούσεις αγνώριστα τα κάνουμε. Μάλιστα, τέλος πάντων. Να σε καλά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ που με σπρώχνει στο να υιοθετήσω και να αξιοποιήσω τις καλλιτεχνικές μου αρετές και αυτά τα Χριστούγεννα και να τις διαμοιράσουμε εις τον κόσμο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα, κύριε Μπάμπη. Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Έλεγα θα ήμουν πρώτος, αλλά με πέρασε, κύριε. Και όμως είδες. Α, τώρα πρώτος. Είσαι πρώτος και παίρνεις πρώτος. Είμαι πρώτος. Παρά τα αυτά. Άλλες και άλλες φορές ψάχνουμε να βρούμε το Λευτέρη. Τίποτα Λευτέρης. Η χρόνο αγόραζε. Με είχε πάρει ο ύπνος. Ναι, σήμερα όμως δεν σε πήρε. Γιατί σήμερα ειδικά δεν σε πήρε ο ύπνος? Γιατί πρώτος κάνει κρύο στην κορυφή και άντε να με ρίξουνε. Οχ. Να τα αρχίσανε τώρα εδώ τα παγωνιέρες. Βέβαια, χωρίς μάνταλο, χωρίς γιόχασο, χωρίς ημώες και πάλι πρώτος. Και πάλι πρώτος και τριάρα. Πώς έβαλες, δεν το παρακολούθησε χθες το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια. Δεν πήγανε άλλα 2-3 που ήταν να μπουν, δεν πήγανε. Δεν έχω ρεπορτάζ. Καλά πήγαμε. Μάλιστα, καλά. Όσοι περισσότεροι λείπουν από την ΑΕΚ, τόσο το καλύτερο αγωνίζεται η ομάδα. Σε λίγο θα παίζω κι εγώ. Έτσι, κύριε, έτσι πώς το πάμε. Και θα σκοράρω, κύριε Μπάμπη. Βέβαια. Το είδα και σε όνειρο. Το είδα. Τα έχουμε πει αυτά, ότι έχει σκοράρει. Θα σας πω, κύριε Μπάμπη. Παρακαλούμε. Έρχεστε στη γιορτή μου Αθήνα, έμαθα. Γιατί 15 είναι το Ελευθερίου.
Μάλιστα, κύριε Μπάμπη. Α, μάλιστα. Θα πίσω να τα ψήπαστίτσιο. Χριστουγεννιάτικο, θα βάλεις. Έχουμε να φάμε. Ωρε, μάνα μου, ωρε, μάνα μου. Να φροντίσουμε, να μην μας ετοιμάσουν κάτι κάτω, να το ξέρουμε. Με το που ήρθουμε στο μαγαζί, να τους πω στρώστε στο τραπέζι, φέρνει τα πιάτα, ναι, φέρνει τα ψιά. Τα ταψιά, ο Λευτέρης. Θα φέρω δύο ταπεράκια. Ωρε, μάνα μου, θα ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμασταν για ακόμη μια φορά. Τι ωραία. Το είδες, πήγες χθες στο μάτς. Είχα θέατρο, δεν προλάβα. Τι θέατρο έχεις, μωρέ, θέατρο δευτεριάτικα. Το θέατρο της Δευτέρας. Πάω στο θέατρο των άλλων. Α, μάλιστα. Ποιος είχε θέατρο. Δευτέρα έχει θέατρα. Είναι και stand-up comedy. Ναι, λειτουργούν τη Δευτέρα τα θέατρα. Δεν είναι σαν τα κομμωτήρια. Είναι σχολείο. Α, το θέατρο είναι σχολείο. Πας σε σχολή θεάτρου. Πολύ θεάτρο. Παναγιά και Χριστέ. Να κάνεις. Την ώρα του αγώνα και αυτή η αθεόβοβη. Θεατρένη. Μα Δευτέρα τώρα είναι μέρα για να παίζουν ποδόσφαιρο. Καλά, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί είναι μέρα για να κάνουν μαθήματα θεάτρου, δεν κατάλαβα δηλαδή. Όλες τις μέρες κάνεις θεάτρο. Μάλιστα. Και γιατί πας θέατρο, για να γίνεις stand-up comedy. Για να περνάει η ώρα, να λέω κι εγώ κάποια μπαλακία. Λέω, εντάξει. Θα μου πεις γιατί είσαι τραγουδιστής και όλα αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα που μας κατατρώνουν κάθε πρωί. Μάλιστα. Έγινε, Λευτέρη μου, σε ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Σήμερα θα είστε μόνος. Σήμερα όχι, θα έρθει η Αναστασία μας σήμερα. Μετά από... Η Αναστασία, θα έχουμε σίγουρα... Έρευνες. Σίγουρα θα έχουμε κάτι καλό και κάτι καλό, ναι. Εντάξει, άλλες φορές δηλαδή δεν έχουμε. Μάλιστα, να σε καλά, σε φιλούμε. Όχι, δεν είπα δεν έχουμε. Όχι, λέω, αλλά αν είναι ο Άκης ή αν είναι ο Αναστάσης, δεν έχουμε έρευνες. Δεν έχουμε, τα πιάνουμε εκεί τα τρίκ. Μόνο για ποδόσφαιρο. Εκεί μας καταντήσανε. Γεια σου, Λευτέρη, γεια σου, γεια σου. Δυναμικό ξεκίνημα, κυρίες και κύριοι, στο λόγο. Επειδή ακριβώς αυτό λέει, αν είναι ο Άκης και ο Αναστάσης, όλο για ποδόσφαιρα λέτε. Αν έχετε το Θεό σας σε αθλητικό ραδιόφωνο να μιλάτε για τα ποδόσφαιρα. Τι να κάνουμε, αφού ο κόσμος τον ενδιαφέρουν τα ποδόσφαιρα από το πρωί. Ξυπνάει, κοιμάται με μια αγωνία. Αν θα παίξει ο Τάδε, αν θα είναι καλός ο Δίνα. Και όλα αυτά τα πράγματα που μας απασχολούν τόσα και τόσα χρόνια. Λίμπερο 107,4. Λόγω επειδή μέχρι και τις 8 παρεούλα στην φιλόξενη συχνότητα του Λίμπερο, στην φιλόξενη συχνότητα του Μήνυμα τα βράδια, με ένα μικρόφωνο στο χέρι, μη δω μικρόφωνο, αμέσως χράπ να το αρπάξω και να αρχίζω να τυρανάω τα ότα του Κοσμάκη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Βάμι, μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε. Τώρα, άμα καταλαβαίνόμαστε, είναι ένα άλλο. Στέκει, στέκει. Δεν μου λες, Βάμι, όταν έχεις δουλειά, ξυπνάς χαράματα, έτσι. Ναι, δουλειά είναι αυτό που κάνω τώρα, εργασία. Ακριβώς, ακριβώς. Αν δουλεύεις, ξυπνάς χαράματα. Όταν έχεις άδεια, τι ώρα ξυπνάς συνήθως. Το έχω ξαναπεί, δηλαδή Σαββατοκύριακα, ας πούμε. Τραγικά, ναι. Ξυπνάω 9 παρά, κάτι τέτοια. Τι λες τώρα, όχι, όχι. Εγώ όταν έχω άδεια σηκώνομαι 12. Αλλά φαντάζω τώρα έχω άδεια. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και είμαι στο πόδι. Είδες. Τι μπορεί να φταίει, ας πούμε. Τι μπορεί να φταίει. Φταίει το ότι έχει συνηθίσει, ότι έχει μπει σε μια ρέγουλα και έχει το κορμί. Εκτός αν ήσουν έξω. Ούτε καν. Ούτε καν. Γυναίκα φταίει, Βάμπη. Γυναίκα φταίει. Γυναίκα. Ναι, τι κάνει. Για ποιον άλλο λόγο να σηκωθείς τέτοια ώρα, πες μου. Μάλιστα. Η γυναίκα τι σε λέει, πάνε με εκεί, πάνε με εδώ, πάνε με αλλού. Όχι, όχι. Εμείς θέμε που θέλουμε να τις κακομαθαίνουμε και τις σηκωνόμαστε νωρίς. Ναι. Και τις έχουμε σαν πριγκίψες. Έτσι, όχι. Τις κακομαθαίνουμε. Γιατί τις κακομαθαίνεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι αποκομίζεις κι εσύ από όλο αυτό το πράγμα. Αλίμονο, αλίμονο, δεν το κάνεις τώρα χωρίς ανταπόδοση, ρε, τι να κάνεις, τι είμαστε, εκκλησία, είμαστε τώρα. Κάτι θέλουμε κι εμείς. Ήμουν έτοιμος να έρθω να σ' ανάψω κανένα κεράκι κιόλας, ρε παιδί μου, όσοι της εκπομπής. Να σε καλά και άλλο κακό να μην σε βρει. Καλημέρα, Βάμπη, καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, μου λέει, εσύ τι ώρα ξυπνάς, 8 έχω συνηθίσει, όχι, να, γυναίκα είναι η αιτία. Γυναίκα όμως για καλό να είναι. Να μην είναι κανένα βάσανο, να μην είναι καμιά λαχτάρα από αυτό που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις, να τριγυρνάς στο κρεβατάκι και να λες αχ, βαχ. Όχι, τέτοια πράγματα δεν μας απασχολούν. Τι αχ, βαχ να μας πιάσει. Αν έχεις το πρωινό ξύπνημα ως μόνιμη διαδικασία στη ζωή σου, δεν μπορεί να σε πιάσει στεναχώρια για τίποτα άλλο. Τουλάχιστον έχεις όλα τα υπόλοιπα λυμένα. Είναι το κυρίαρχο, δηλαδή. Και εμένα με ρωτάνε έξω τι λέει, πώς πάνε τα πράγματα. Να, ξυπνάω το πρωί. Τέλος, εκεί παγώνει όλη η ατμόσφαιρα. Τι να πούμε παραπάνω. Τι να σε ρωτήσουμε εδώ, καν κορτσάκι. Καν αυτό, καν εκείνο. Ξυπνάς 5 ώρα, βρε καημένε.
Έτσι είναι τα πράγματα. Για μένα το λέω. Καημένε αλλά αναζωογονημένε. Ότι έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας και όλη την ημέρα. Κάθε ημέρα είναι μια μικρή ζωή. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί ανταμώνουμε καθημερινώς. 3η 28 του Νοέμβρη σημερής. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Οσίου Δαβίδ του Γέροντος Ενεβία και Οσίου Μάρτυρος Διονυσίου. Αυτό που διαβάζω, παιδιά, είναι η Τετάρτη 1 του Νοέμβρη. Καμία σχέση. Τώρα πώς μπήκε σε μένα όλο αυτό. Βρε, τελείωσε ο Νοέμβρης, ρε, ξύπνα. Ό,τι να είναι. Δεν ισχύουν αυτά, το πάμε από την αρχή. 3η 28 του Νοέμβρη. Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχους Τάνταρ. Και εορτάζει ο Ειρηνάρχος Σκέτο. Με κανέναν άλλο μαζί. Πρώτο και τελευταίο όνομα. Με τον ήλιο να ανατέλει 7 και 19 και να δει στις 5 και 6. Σελήνη 9 ημερών και δεν έχουμε καμία απολύτως παγκόσμια ημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε? Τι έγινε που σε ψάχναμε χθες όλη μέρα. Με περίμενε χθες, πήγε στον κουβά με το στοίχημα ότι θα πάρω πρώτος. Να είδες, άκουγες ή δεν προλάβαινες σε όλα τα ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Άκουγα, ρε. Πρέπει σε κάτι τέτοιες μέρες πρέπει να σε κάνουμε διακαναλική. Απλώς άφηνα τους μαυράσους να πανηγυρίσουν την κατάξυση του πρωταθλήματος από τώρα. Μάλιστα. Τους καρπαζούς πράκτορες. Εχάθη το πρωτάθλημα Νοέμβρη, αλλά ο Δεκέμβρης είναι κοντά. Μπορεί να... τώρα που έφτασε εκεί πάνω κάπου θα σε πω εγώ. Θυμάσαι που στα έλεγε ο παλιός. Ναι, πρώτη ΑΕΚ όμως είναι τώρα. Δεν πειράζει. Η ΑΕΚ ή ο Γάβρος θα το πάρει. Αυτοί δεν έχουν τύχη. Ρε. Μάλιστα. Εγώ σου είπα, επειδή δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Έτσι ακριβώς. Αυτοί είναι κανένα να παίζουν μόνοι τους και να χάσουν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εντάξει, το εσωτερικό διπλό. Ναι. Αν είναι εκτός έδρας, αν είναι στη Μεσίβρια που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, μπορεί και να χάσει ο ΠΑΟΚ. Θα πάω τώρα στη Μεσίβρια, ξέρεις τι αέρα έχει. Δεν ξέρω εγώ, έκανα φαντάρος εκεί. Πλάκα με κάνεις. Τόσο μακριά πήγες. Γιατί τη Μεσίβρια τι είναι. Που παραμεθόρια περιοχή. Παραμεθόρια. Σύνορα με Κιλκίς είναι, δεν κατάλαβα. Τι πρόβλημα. Να έρθει κανένας Κιλκισκιώτης εδώ να μας τα πάρει όλα. Σε παρακαλώ. Αλλά το λες και μόνο σου. Τι κρύο έχει αυτή τη στιγμή στη Μεσίβρια. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Εδώ τώρα στην παραλία έχει 5 βαθμούς. 5 βαθμούς έχει. Στη Μεσίβρη θα έχει 0 τώρα και έχει τον τρομερό τον αέρα τον ασύλληπτο. Λες και είμαστε... Μόνο σήμερα που είναι ο... Ποιος? Αυτός ο Μαυρός που σου άρχισε να κάνει αναλύσεις. Δεν έχει σήμερα. Μόνο όταν κερδίζει εμφανίζεται. Σήμερα δεν έχει ανάλυση. Μπα μου έλεγε πάντα τον έφερνα εδώ πέρα στις πίκρες. Και λέω δεν μπορώ άλλο πίκρα. Φέρε με σε μια χαρά, λέω μάλλον δεν θα έρθεις καθόλου. Δεν μπορεί άλλο πίκρα γιατί θα βγει ο άλλος και θα μας σκίσει. Όχι ρε μεγάλε. Τέλος πάντων, εσύ τι λέει, καλά όλα, εντάξει, κομπλέ. Όλα καλά, μπάμπη. Πρωτοπόρος Β' Εθνική, τι να λέμε. Τρένο, εγώ είμαι τσαφτσούφ. Τσαφτσούφ. Τρένο σε. Σήμερα θα καθαρίσω και τους παγουράδες. Έχουμε και κύπελο σήμερα, 7.30. Ναι, και πάμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Πάω, θέλω τους παγουράδες. Εγώ σε είπα, τους περιμένω. Μάλιστα, έγινε. Τους περιμένω. Φιλούμε, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα, καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα, κύριε. Καλώς τον επισκέπτη της πόλεως. Τι γίνεται? Έχω μάθει ότι έχεις κάνει 2 μυθικές εμφανίσεις. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να σε δω. Και Κυριακή βράδυ και χθες βράδυ. Αλλά μην ξανασυμβεί. Έχω. Τι να κάνουμε, εμφανίζεσαι σε ώρες που δεν μπορώ. Που έχω εργασία. Έχεις εργασία. Είχα live αναμετάδοση χθες όταν έκανα εκπομπή στον μήνυμα. Παίζαμε εκεί πέρα τα έντεχνα και μου στέλνανε μηνύματα το τι συμβαίνει στη δεύτερη σου εμφάνιση. Άσα. Τι λέεις, ακούμε. Είμαι λίγο. Έχω πιει λίγο παραπάνω σήμερα. Τι να κάνεις, ήρθες εδώ στην πόλη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν το έχεις πάρει σερί, δεν έχεις κοιμηθεί. Όχι, βέβαια. Έτσι, έτσι. Η πόλη αυτή ποτέ δεν κοιμάται. Ποτέ δεν κοιμάμαι όταν σ' ακούω. Είσαι το γλυκό μου νανούρισμα. Έτσι. Τώρα όμως θα πέσεις εκεί. Αλλά σήμερα δεν προβλέπεται ύπνος. Σήμερα δεν προβλέπεται. Ήθελα να έρθω από εκεί γιατί δεν την παλεύω.
Έλα, τι είχα δεν δύο, είναι, έχει κρύο τώρα, έχει πάει 6.30 μέχρι να έρθω από εκεί να βγούμε, θα τελειώσει από δύο. Το λέγεις ισχύει αυτό. Είμαι λίγο αργός. Είσαι μέσα στο κλίμα της πόλης, νομίζω, έχεις εγκλιματιστεί. Εντάξει, εγώ μέσα σε δύο μέρες νομίζω ότι ερωτεύτηκα αυτή την πολιτεία, πες να μετακομίσω άμεσα. Α, μάνα αγόρι μου. Δεν είμαι καλά. Δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη εδώ να βρεις την τύχη σου, ε! Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη της καρδιάς μου. Η πόλη της καρδιάς σου είναι μόλις 28 Νοέμβρη. Έχουμε ψηλό 3-4 βαθμούς. Για κάτσε να έρθει πιο χειμώνας, να βαράει το κρύο η γρασία και θα σου πω εγώ, θα λες Ιερά Πέτρα και πάλι Ιερά Πέτρα. Τι μας νοιάζει τώρα, έχουμε μαγείες γίνονται. Μαγείες. Είχαμε τίποτα καλό. Δεν τα λέμε αυτά στον αέρα. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Αυτά που γίνανε. Δεν έγινε κάτι άλλο. Έτσι, ό,τι έγινε τα είδε ο κόσμος. Εσύ τι κάνουμε από εκεί, τι γίνεται. Καλά είμαστε. Εδώ εμείς θα είμαστε κάθε μέρα. Πότε φεύγεις, μέχρι πότε θα είσαι εδώ. Δυστυχώς θα αλλάξω εισιτήρια. Θα φύγω Δευτέρα. Ανάτος, κι άλλη μπαρμπίτα. Έτσι, ή γλυκιά η μαρμίτα, έτσι άμα χώνεις το χέρι στο μέλι, ξέρεις. Στο μέλι, έτσι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Γεια σας. Βιντεοκλαπάς από Ιερά Πέτρα έχει επισκεφτεί την πόλη της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η είδηση. Πιθανότατα θα τον έχουμε αύριο μαζί μας, θέλω να πιστεύω. Να σφίξει τα δόντια, θα παίξει και αντέξει το κρύο. Τώρα μου ήρθε εδώ από την Κρήτη και μου λέει ότι είναι ωραία Θεσσαλονίκη. Κάτσε, βρε καμιά βδομαδούλα παραπάνω, θα σε πω εγώ. Θα δαγκώσει το από αυτό σου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Συγγνώμη κύριε Μπάπη. Παρακαλούμε. Για το προηγούμενο παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Ο κύριος δεν είναι από το Τρόντο του Καναδά. Είναι από πολλά μέρη. Αν είναι από το Τρόντο τότε εκεί κι αν έχει κρύο. Έχει, ναι, λες. Θα τρομάξει με το κρύο της Θεσσαλονίκης. Γιατί, καναδικές θερμοκρασίες έχουμε εδώ. Εξέρθει, τι είναι Αθήνα εκεί. Μηδέν υγρασία. 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ψωμί και τυρί έχω φάει. Ναι, ψωμί και τυρί, παγωμένα όμως, παγωμένα ήταν όλα. Δεν ήταν πολύ παγωμένα, μόνο όταν φύσαγε βαρδάρι. Τώρα τι φυσάει, έχεις δει έξω, να δεις τι γίνεται. Φυσάει λισομάνε, κρύο, ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτό, τι μαΐστρος. Είναι βοριάς. Βοριάς. Αν είναι βοριάς, θα είναι βαρδάρι. Έτσι, άστα να πάνε. 4 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή. Και φυσάει. Βγες στη στάση να περιμένεις. Η αίσθηση είναι -2. Είναι τα θέματα. Και βγες στη στάση να περιμένεις και το λεωφορείο τώρα. Θυμήθηκα κανονικά. Και να αργήσει και το λεωφορείο. Να πάρω τηλέφωνο τον ΟΑΣΤ. Πάντα αργεί το λεωφορείο. Δεν έχει να κάνει. Να πάρω κανένα τηλέφωνο. Για πάρω κανένα τηλέφωνο τώρα που έγινε και κρατικός. Τώρα που είναι δικό μας. Ο ΟΑΣΤ και είμαστε. Είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Είμαστε ιδιοκτήτες πλέον κι εμείς. Ως κρατικός. Σοβιετία που έχουμε γίνει εδώ. Να είσαι καλά, φιλιά, τσάω. Λέτε ρε παιδιά το κρυουλάκι. Και φέτος έρχεται το κρύο λίγο ψάμ να έρχεται πιο νωρίς. Θα θυμόμαστε τα περσινά αλλά και τα φετινά. Μια χαρά. Χθες με τη βροχή δεν είχε τόσο κρύο. Είπαμε όλα αναμένεται και αναμενόταν ραγδαία επιδείνωση του καιρού, τουλάχιστον όσον αφορά την πτώση της θερμοκρασίας. Λίγο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Έρχεται άνοδος από Πέμπτη ξανά καλοκαίρι. Αλλά σήμερα και αύριο θα πάμε έτσι με 2-3 βαθμούς τα πρωινά και βαριά το μεσημέρι. Αυτά είναι το θερμόμετρο σήμερα. Μάλιστα θα έχει λέει το πολύ 6 βαθμούς. Θα φυσάνε και φυσάνε ήδη ανέμοι βόρειο-δυτικοί, εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Πάρια μασικός. Από αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, οπότε θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία, να γίνουν και τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν θέλω να κάνω κάποια διαφήμιση, αλλά επειδή το βλέπω παντού, ναι. Έτσι, το προϊόν σουρωτεί, ναι. Είναι αλκοολούχο, ας πούμε, σουρώνεις, ναι. Ή είναι, ας πούμε, κάτι, κάποιο είδους, τι είναι ακριβώς, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Το προϊόν σουρωτεί, καταρχήν, είναι ο χορηγός της Super Link, η σουρωτεί. Αυτό το γνωρίζω, έχει μέσα. Έχει μέσα. Έχει μέσα στο ξενοδοχείο και δεν ξέρω αν πρέπει να το πιω ή να το πετάξω. Όχι ρε τη σουρωτή ρε, την καλύτερη σόδα. Σόδα είναι, σόδα αυτό. Είναι σουρωτή, δεν μου κάνει την πετάξω λίγο. Γιατί δεν πίνεις σόδα, να χωνέψεις τέτοια μπαλάρα που βλέπεις. Εντάξει τώρα, λοιπόν, καληνύχτα. Λύσαμε και τις απορίες σε ένα νότιο φίλο, διότι τα παλιά τα χρόνια θυμάστε ότι πως λέμε Coca-Cola και μπορεί να εννοούμε οποιαδήποτε κόλλα, υπάρχουν πολλά προϊόντα που έχουν ταυτιστεί η εμπορική τους ονομασία με την κανονική τους.
Έτσι λέγαμε παλιά και τη σόδα, τη λέγαμε σου ρωτή, τι να κάνουμε, αυτή να είχαμε τώρα. Εντάξει, διαφήμιση, ξεδιαφήμιση είναι και χορηγό σου πελίγκο, οπότε ανεπαίσθητα εντάσσετε μέσα στη δηματολογία τη εκπομπή. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα, Μπάτμαν. Καλώ τον αγαλώ στον. Τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά, ζόρικα. Ζόρικα, ε. Έξω έχει τρεις. Τρεις. Και εδώ είμαστε άλλοι τρεις. Μουγκούκο να δούμε. Κάνει κρύο, κάνει τσίφι για το δόλιο το κοτσίφι. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι. Όχι, δεν το ξέρω. Ποιανού ήτανε. Το δημοτικό το κάναμε. Γιώργος Ζωροσύνης. Πρέπει να ήταν από τα Επτάνησα αυτός. Σπίτις μεγάλος. Ναι. Το τέτοιο δεν το θυμάμαι. Μήπως ήταν σε άλλο βιβλίο. Στο ανθολόγιο. Εντάξει, εγώ είμαι και 50 χρονών. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια τότε, ναι. Στο τι ανθολόγιο. Γίνεται, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μεγάλες έρευνες. Δηλαδή. Κάτσε λίγο τώρα, έκανα την παύση για να ανοίξω και την πόρτα. Γιατί ταυτόχρονα κάνω και τον. Μην αφήσουμε έξω την Αναστασία μας να περιμένει. Κάνω και τον πορτιέρι. Έχουμε έρευνες, έχουμε θέματα αντιπαλότητος. Θεσσαλονίκη, Αθήνα για ακόμη μια φορά. Τέτοια μας απασχολούν εδώ. Ήταν κάτι που θέλαμε χθες να το πούμε με την Κατερίνα και δεν τα καταφέραμε. Αλλά σήμερα φέραμε εδώ την Αναστασία που είναι ειδικός του περί του θέματος και θα μας τα αναλύσει. Και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Δεν σας αφήσαμε ποτέ χωρίς θέματα. Θέλω να πω ότι χθες το βράδυ έκανες πολύ ωραία εκπομπούλα. Άκουσες, σε ευχαριστώ. Μ' άρεσαν πολύ τα χριστουγεννιάτικα που έβαλες. Τώρα τα ακούω. Ναι, και εγώ. Για το χρήμα και για την ομίχλη. Έτσι, ομίχλε, ε. Ανάγκη με τον goalkeeper έκανε 15 λεπτά μόνο στον goalpost και δεν κάνουν επίθεση ενώ οι άλλοι φύγανε. Ακριβώς έτσι το 1937. Τσάρλτον Τσέλσι σε έναν αγώνα στο νησί. Είχε πέσει πυχνή ο Μίχλη, είχε διακόψει ο διαιτητής στην αναμέτρηση. Κανένας δεν ειδοποίησε τον goalkeeper. Το λέω και για τους φίλους που δεν. Και κάτσε κανένα 15 λεπτό εκεί πέρα και περίμενε. Και μάλιστα ο ίδιος ισχυρίζει ότι σαν να έβλεπε κιόλας μέσα να γίνεται παιχνίδι. Σου λέει τα πάμε πολύ καλά, τους παίζουμε μονότερμα. Αυτό θα εννοείται, ναι. Θα περίμενε να μπει και γκολ. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα Ιωάννα. Όπα, κλείσαμε και τη γραμμή, είδες. Μ' ακούς καλέ, δεν μ' ακούς. Εγώ. Εσύ, Ιωάννα λέω. Α, γι' αυτό λέω, μήπως περιμένουμε κι άλλους. Συγγνώμη παιδί μου. Οπότε χειρότερο είναι αυτό, ε. Μα όλη την ώρα λες Αναστασία, Αναστασία, τώρα πώς σου βγήκε αυτό. Κάποιος σκέφτεσαι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. δεν είναι ότι χειρότερο, ένας αποκαλέσουμε άλλο όνομα. Σου έχει τύχει. Ναι, όχι, δεν μου έχει τύχει, αλλά είναι ότι χειρότερο. Τελειώσαν μετά, εκεί άρχισε ο τροϊκός πόλεμος. Κανονικά. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Ιδέα σου είναι. Αγάπη μου είπα, αγάπη μου. Αγάπη μου το άλλο το όνομα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Αναστασία. Να πήρε ένα υποδεχείο. Καλημέρα Λευτέρη. Λευτέρη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Φυσικά. Το 27 πάει Σταυρούπολη. Ναι. Είναι πορτοκαλί. Όχι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήταν πορτοκαλί σαν το 72. Τα παλιά τα χρόνια αυτά, τώρα γίνανε άλλα. Γιατί μην πάρω τηλέφωνο τον ΟΑΣ και πω άργησε το πορτοκαλί. Όχι. Εντάξει. Έγινε, γεια. Θέλεις τίποτα να πάρει ο Λευτέρης για σένα κάπου αλλού, σε καμιά υπηρεσία. Ναι, τίποτε. Να πάρει για τον Εύος μου 32-21 που έχουμε ένα λεωφορείο ανά 40 λεπτό και γίνεται ο πανικός του πανικού. Να εδώ. Και δεν χωράει η ψυχή μας εκεί. Όπου θες να παραπονεθείς, θα παίρνεις το Λευτέρη. Λευτέρη, κάτι άλλο, πάρε τηλέφωνο. Καμιά άλλη δημόσια υπηρεσία κάπου μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Προς το παρόν εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν θα αρχίσω και τις άλλες υπηρεσίες, θα το κανονίσουμε. Τίποτα με το μέρισμα έχουμε κανένα θέμα αυτό. Θα ακόμα όχι, σιγά σιγά να δω πώς. Θα πάρει μέρισμα. Δεν ξέρω, πρέπει να δω τι γίνεται. Και όλοι πρέπει να δούμε. Το σου δεν πάρει κανένα γιατί κάνουν αιτήσει, αλλά του δείχνουν εκεί τα άκυρα αυτό, προϋποθέσεις. Αλήθεια λες. Δεν ξέρω, έτσι λίγο το έχω καταλάβει το ζήτημα. Και εγώ δεν το έχω πολύ δει. Αρκετά τα κάνει τόσα λεφτά, μωρέ. Τι να τα κάνω τι τα λεφτά. Τα κάνει τώρα, πάτα τα τρώ εκεί, τα ξοδεύει, τα κάνει ποτά, μπαράκια. Μπουζούκια. Δεν κατάλαβα, ναι. Μπάρι Πατμανίδη. Όχι, πάλι θέ μου, καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα καλημέρα, μια χαρά είναι ο καιρός για μπάνιο, ρε. Τώρα, σε λεωφορείο ήμουνα πάνω στα βουνά, κατέβηκα τώρα από τα βουνά, γυρνάω πίσω στη βάση, λόγω δουλειάς υπηρεσία. Μια χαρά είναι ο καιρός, σε ποια βουνά ήσουνα. Ήμουνα πάνω στην οφυλακασιά που φιλούσα, κατέβηκα εκεί να δεις κάτι που κάτι άλλο. Θα είναι μια χαρά ο καιρός. Τώρα εντάξει, ναι, κάτω στην πόλη. Τώρα γυρίζω, πήρα ένα πενιρλί, πήρα ένα κακάο και κάτι μπουγάτσες, κάτι αυτά, πάω σπίτι να αράξω, να ακούσω, βάλε καλά Μανώλη Αγγελόπουλο, αγουστάρουμε. Θα σε βάλω, γιατί σε ακούμε βάλε έτσι. Βάλε καλά Μανώλη Αγγελόπουλο, παόκι είμαι, κάργα παόκι. Έτσι. Τι θα ήσουν. Μικρασιάτικα πρόσφυγα σχεριζομένο. Πού να ζήσετε ρε Καρντάς και τα χρόνια τα παλιά πριν κάποια χρόνια πίσω. Που ήταν κανονικοί χειμώνιδες. Τώρα λίγο αεράκι, εντάξει. Τι λίγο αεράκι, ρε. Δεν τα θυμάσαι τα περσινά. Και αύριο, μια χαρά να κοιτάξω το τέτοιο καιρό μπάνιο κάνω.
Εγώ ξεκίνησα με ένα καβασάκι χειμώνα, μιλάμε. Έτσι. Και πήγα Σπάρτη για καφέ, να πούμε. Σπάρτη για καφέ, ο μόνος που κυκλοφορούσε στα διόδια όλα τα φορτηγά σταματημένα. Τι μια χαρά να κρύο τώρα. Κρύο κανονικό, αγόρι μου. Αυτό δεν είναι κρύο, αυτό είναι για, λέω, για μπάνιο. Βρήκες και το καλύτερο μέρος της Ελλάδος να επισκεφτείς για καφέ, το πιο ωραίο. Είχα λεφτά, ρε παιδί μου, και ξυπνάω μια μέρα, ναι, να πούμε. Ναι. Ξυπνάω μια μέρα ένα πρωί, ναι, παίρνω και κάτι λεφτά να πούμε στην τράπεζα, ναι, και λέω δεν πάω μια Σπάρτη για καφέ, και πήγα για Σπάρτη για καφέ. Ε, βαριέσαι, έτσι, να σε καλά, σε φιλούμε. Μιλάμε χειμώνα, βάλε κανένα μανέλη. Νάτος, παίζει και πάμε για διάλειμμα, πρόσφυγας, για σένα, τσάω. Καλό χειμώνα λοιπόν. Κομματάρα είναι αυτό το μεταξύ, ε. Μεγάλο κομμάτι. Έτσι, έτσι. Μανώλης Αγγελόπουλος, πρωινό, πρωινό. Πήγε, λέει, στη Σπάρτη είχε καφέ. Ξύπνησε το πρωί, σου λέει, πού να πάω. Είχα λεφτά στην τράπεζα, δεν πάω. Τα ξοδέψω εκεί στον Κιάδα, να τα πετάξω. Εμείς που θέλεις να πάμε για καφέ. Έλα μου, ντε. Μετά. Μετά, δεν ξέρω, θα σκεφτούμε. Εδώ κοντά, Καβάλα, Σέρες. Τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι πρόσφυγας, ξεριζωμένος και από τα πολύ τα πρωινά. Αγουροξυπνημένος θα έλεγα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 3ης 28 του Νοέμβρη. Μην το κάνουμε λάθος. 1 Νοεμβρίου διαβάζαμε πιο μπροστά. Μπάμπης Μπατμανίδης πίσω το μικρόφωνο. Η Αναστασία μας μαζί μας. Άρτια, ευθυτενής, ωρεξάτη, πρωινή-πρωινή. Με τις γυμναστικές της, με τα όλα της. Γυμναστικές επιδείξεις. Έτσι ακριβώς. Γιατί είμαστε εκπομπή ευεξίας πάνω απ' όλα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή facebookικά και εκεί μας γκουγκλάρετε. Όχι, μας γκουγκλάρετε, πώς το λένε αυτό που γράφεις πάνω-πάνω εκεί στα search του Facebook. Πώς ψάχνεις να βρεις άλλα προφίλ που κοριτσάκια. Για να δεις καμιά φωτογραφία. Έτσι ψάξε, βρεις και το λόγο επειδή και κατέθεσε το like σου. Ένα like μπορεί και να μας σώσει. Σαν σήμερα στις 28 Νοεμβρίου, μια τεράστια ημέρα νομίζω για την ανθρωπότητα. Για την Ευρώπη κυρίαρχα, Αναστασία μου, το 1567 υπάρχει, λέει, η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την εισαγωγή πατάτα στην Ευρώπη. Ω, η καλύτερη μέρα ever. Έτσι, πατάτα νομίζω δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ανώμαλοι, να το χαρακτηρίσω εγώ, δηλαδή δεν τους λείπει κάποιο ένζυμο, τους λείπει κάποιο κύτταρο που προκαλεί ευχαρίστηση μέσα στο νου και δεν τους αρέσει η πατάτα. Υπήρχε άνθρωπος που δεν του άρεσε η πατάτα και η σοκολάτα. Ταυτόχρονα. Ναι, τα ακούω και αυτά, αλλά νομίζω ότι κατέβηκαν από άλλο πλανήτη. Σε κάποιους δεν αρέσει η ντομάτα. Σε μένα. Αλήθεια. Να τα πάλι. Τι εννοείς, δηλαδή το καλοκαίρι δεν τρως ντοματούλα χωριά. Τώρα τελευταία, μπορεί φέτος, πέρσι, τώρα άρχισα να δοκιμάζω ντομάτα. Δεν είναι δυνατόν. Ψωμί, τυρί, ντομάτα. Όχι. Δεν έχει πάει χωράφι. Εμείς στα παλιά τα χρόνια που πηγαίναμε στα χωράφια. Υπάρχει πρώτη γραπτή μαρτυρία για την εισαγωγή πατάτας και η γραπτή αυτή μαρτυρία είναι η απόδειξη ενός εξαγωγέα πατάτας από τα Κανάρια νησιά προς έναν έμπορο της Αμβέρσας. Το 1567 ήρθε η πατάτα στην Ευρώπη. Πιο πριν τι τρώγανε, ρε σύρα. Λέμε εδώ αρχαίοι Έλληνες εκεί, την πατάτα μετά μας την έφερε εμείς στον Καποδίστρια, γι' αυτό τον μνημονεύουμε. Ναι. Ότι μας έφερε την πατάτα στην Ελλάδα. Τι τρώγανε δηλαδή. Αυτό που έλεγες, ντοματούλα, ψωμί, τυρί, ντομάτα. Και η ντομάτα που αλλού μας ήρθε, νομίζω από την Κίνα, αν δεν κάνω λάθος. Αλήθεια. Δεν παίρνω και όρκο, πάντως και η ντομάτα είναι εξαγωγής ίσως και από τη Λατινική Αμερική, ίσως κάποιος. Αυτό δεν το ήξερα, έχω σοκαριστεί. Τι νόμιζα, εδώ είχαμε πάντα μπαχτσέδες. Οι αρχαίοι Έλληνες τέτοια μπελχανία που ήταν σιγά μην είχαν μπαχτσέδες. Τώρα τι τρώγανε εκεί. Α, αρνιά, κατσίκι, αυτό τέλος. Τίποτα άλλο. Ούτε σαλάτες αυτά τέτοια δεν είχε. Σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά η πατάτα, το αγαπημένο μας φαγητό από μικρά παιδιά, όταν δεν είχε την αφάση, η μαμά σου, ο μπαμπά σου σου κάνανε να φας πατάτες. Πατάτες με το μπέργκερ, πατάτες με το σαντουίτς. Σε κάθε τραπέζι που πας, στα φέρνεις, θα παραγγείλεις πατάτες. Η πατάτα πάει με όλα. Πάει με όλα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πατάτα. Έτσι. Βέβαια το κόλπο πλέον στις ταβέρνες, επειδή μεγαλώσαμε και θα σου διοχετεύσω κόρη μου την τεχνογνωσία μας. Γέροντα. Πλέον δεν παραγγέλνουμε ποτέ, μα ποτέ είναι μέγιστο λάθος όταν βγαίνεις έξω και πηγαίνεις στην ταβέρνα να παραγγείλεις πατάτα. Τη γανιτή να σου φέρουν στο. Γιατί γεμίζει το στομάχι σου και δεν τρως τα κρέατα. Ποιος δηλαδή δεν τρώει τα κρέατα, κάνε. Γεμίζει πατάτα, γεμίζει, γι' αυτό σου λέω. Για να έχεις, με απογοητεύεις. Ναι, ποτέ δεν παραγγέλνουμε πατάτες και τέτοια. Ούτε σαλάτες, ούτε τίποτα. είναι κόλπο, το μάθαμε μετά από χρόνια. Καλά, ναι, τα ορεκτικά είναι λίγο κόλπο. Πατάτες βέβαια φέρνουν και στις μερίδες και στην τελική λες γιατί πήρα πατάτες. Έτσι ακριβώς. Αυτό, έτσι, ναι, το δέχομαι. Έτσι ακριβώς.
Μνημονεύουμε λοιπόν την πατάτα. Μπορεί να υπάρχει και τραγούδι για την πατάτα. Δεν το έχω ψάξει, αλλά σίγουρα κάτι θα έχει γραφτεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Άκου τι θα σε πω, Αναστασία, για το κρανί σα φυλακτό. Όπα. Άλλος, δεν είναι Ελευθέρης. Πήρες... Άλλος είναι. Ο Πασχάλης είναι. Α, Πασχάλη μου, συγγνώμη. Πασχάλη μου. Όπα και Πασχάλη μου. Να, λοιπόν, να, μπορώ να κανονίσω εγώ να πάρεις όλα τα μερίσματα και τα διαμερίσματα. Ναι. Αρκεί να κάνεις αυτά που θα σε πω εγώ. Όπα. Ναι. Δηλαδή. Σιωπή όλα. Με το που τελώνει αυτός ο συμπέθερος το βράδυ. Ναι. Ο διευθυντής σας. Ναι. Εσύ δεν κόβεις και ράβεις εκπομπές. Κόβει και ράβει εκπομπές, βέβαια. Θα βάζεις κατευθείαν όλα πάω το Άρης. Ναι. Ναι. Μετά ότι περισσεύει αυτός τελειώνει και τα τις τρεις θα βάζεις. Εγώ δεν βάζω το πρόγραμμα το βραδινό. Απλά κόβει. Εγώ κόβω. Εκτελεστικό όποιος όργανο. Θα τα βάλει, ναι, παιδί μου, σε λέω τα πρωινά εσύ δεν τα βάζεις. Δεν τα βάζω εγώ τα πρωινά. Εγώ μόνο κόβω τις εκπομπές. Άλλοι κάνουν τις επιλογές. Θα κόψεις αυτόνα που κάνει 8 με 10. Ναι. Θα κόψεις το Μαυρό Άσπρο 24. Ναι. Και θα βάζεις το. Θα κόψεις και τον Βασιλόπουλο, θα κόψεις και τον Τρέγια, θα κόψεις. Τι θα μείνει, ναι. Όλοι παοξίδες. Θα κόψεις και τον Γκολ. Μόνο λόγω επειδή θα πούμε. Ναι, μόνο λόγω επειδή. Θα βάζεις όλα πάω Τάρις και μετά θα βάζεις την Τρόικα. Μάλιστα, και τελειώσαμε. Και μετά έρχεται ο Μπατμανίδης. Τελείωσε. Μάλιστα. Και μετά πάρε μου τηλέφωνα, σε καλούσε εγώ τα μερίσματα και τα πλούσιο διαμερίσματα. Πλούσιο πρόγραμμα. Βαθιά κυτρινόμαυρο. Πρόγραμμα. Όχι, θα ακούμε τις προπαγάνδες μαυρό-άσπρες. Τι προπαγάνδες, ακούσεις εσύ το. Άσε με τώρα, να σε πω κάτι. Εσύ το ευχαριστιές από τη μία λες. Ακούσε εδώ, κλάψε τέτοιο. Υπάρχει μια διαφορά, Μπατμανίδη. Ναι, παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για την καψούρα τους. Ναι. Και άλλοι που πληρώνουν την καψούρα, που πληρώνονται για την καψούρα τους. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί και πώς. Το υπονοούμενο. Το έπιασα, το έπιασα. Εννοείται. Α, μπράβο. Πιάσ' το καλά, μη σου φύγει. Έτσι, έγινε, να σε καλά. Εντάξει, έχει μια τεράστια κουφόβραση έξω. Ναι, 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 το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Να σε καλά, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ, να το σκεφτείτε. Τώρα είναι ο Λευτέρης, ναι. Το κατάλαβες. Η ντομάτα είναι όπως και η πατάτα. Ναι. Λέγεται Solanum Lycopersicum και έρχεται από τη Νότια Αμερική, από το Μεξικό μέχρι το Περού έχει. Καλά, τα εξήγησα ωραία, είδες, ήξερα. Είπα στην αρχή Κίνα, αλλά μετά λέω Λατινική Αμερική. Έτσι. Απλά στην Κίνα την ντομάτα τη θεωρούν φρούτο. Όχι τα λαχανικό. Έχουν και κάτι λίτσι, τα θεωρούν φρούτα, τα λίτσι. Έτσι. Ερικό λίτσι, μάλιστα. Έγινε. Γεια σου, Λευτέρη, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάτμαν, ξανά. Καλώς τον εδώ. Τα νέα της Αγροτιάς. Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Ναι. Μόλις έκλεισα, μπήκε στο στούντιο και δεν πρόλαβα να σε πω καλημέρα. Δεν πειράζει, αλλά πήρε, θα επανορθώσει. Δείστε, καλή ακροατέη είμαστε. Ναι, ναι. Είδα μια ερώτηση, Μπάτμαν, να εμπεδώσεις. Ναι. Οι οπαδοί του Άρη για ποια χρονιά υπολογίζουν να ανέβουν στην Αλφαθνική? Φαντάζομαι ότι φέτο, μετά τα 5 στα 5, το τρένο που έχει ξεκινήσει. Δηλαδή το 2018 θα είναι άλφα. 2018-2019 αυτή τη σεζόν, δηλαδή την επόμενη. Να βάλουμε μια 10 χρονάκια ακόμα. Λες εσύ ότι φέτος δεν θα ανέβει. Έτσι, να είμαστε λίγο χαλαροί με αυτούς. Δεν τους μπορώ καθόλου δηλαδή. Λες δεν θα ανέβει φέτος, θα ανέβει. Α, όχι τίποτα. Εντάξει, ξεκινήσαν καλά, αλλά η μηχανή θα κοπεί. Μάλιστα, θα εκτροχιαστεί το τρένο σου, λιανοκλάδι που έλεγε. Γιατί αν μπράβο, καλά το είπε και θα θέλει γερανού για μια δεκαετία να το βάλουμε στις ράγες. Μάλιστα, θα δούμε. Εντάξει, έχει το πρωτάθλημα. Έχει πολύ. Καλημέρα μου και πάμε δυνατά. Καλημέρα, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Μην του πει τίποτα για Παοκάρι, κατευθείαν τα ξεχνάνε όλα. Και πάμε εκεί στα δικά μα τα καθιερωμένα. Έχει ένα τραγούδι για πατάτα. Κάτσε εδώ να δούμε τι. Εδώ έχει για μπιζέλι. Για μπιζέλι. Καλά, εντάξει, αυτό λιλιπού πολύ. Τι μας λέει εδώ, για τα πατά λέει, ιστορία μιας πατάτας. Άντε βρε, σαν τρένο ακούγεται αυτό. Αναγραμματισμός. Να. Ρατσισμός. Εντάξει μωρέ, χοντρούλα, πατάτα μεγάλη. Να είναι να βγάλει πολλά πιάτα φαγητό μέσα. Δεν είναι ρατσισμός σε καμία περίπτωση και διαχωρισμός. Ελένη Σαλιγοπούλε. Αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Τραγουδάκια της πατατούλης, τι να κάνουμε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας ο Σταύρο που μας γράφει. Πάρε τη βουγιούκα λέει, τρώει τα πάντα και τα πιάτα. Καλημέρα. Με τον καλό το λόγο όλοι ακροατές. Δεν είναι ρατσισμός γιατί. Άκουσε, το έχουμε κρύψει και ουδέποτε άλλωστε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Μια εκπομπή για τα πάντα, μια εκπομπή και για την πατάτα το λόγο επειδή.
28 του Νοέμβρη. Τι άλλα κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1999 ο Παραγουανός Χωσέ Λουίς Τσιλαβέρτ, Παραγουανός τερματοφύλακας, γίνεται ο μοναδικός πορτιέρη στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που σημειώνει hat-trick στον αγώνα Βελέζ Σάρσφιλντ Φεροκαρίλ για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας Αργεντινής. Σημείωσε 3 γκολ με πέναλτι, καθόλου εύνοια από την διαιτησία τότε η ομάδα του Τσιλαβέρτ. Χρόνια πολλά σε ποιους να ευχηθούμε. Ποιοι είναι σαν σήμερα, έχουν γεννηθεί? Έχουμε κανέναν αθλητικό? Δεν βλέπω. Α, ο Ρόι Τάρπλεϊ σαν σήμερα, 1964, μεγάλος μπασκετμπολίστας, πέρασε από την χώρα μας, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες. Δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Έπαιξε Άρη, Ολυμπιακό, Ηρακλή και Έσπερο, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, βεβαίως. Και Ντάλλας Μαύρικς ενδιάμεσα και στο ξεκίνημά του Ντάλλας. Μετά τον Ολυμπιακό επέστρεψε στους Ντάλλας, ήρθε στον Ηρακλή και έκλεισε την καριέρα του στον Έσπερο Καλυθέας. Ο Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος απεβίωσε στις 9 Ιανουαρίου του 2015. Η Άννη Κολ Σμιθ, και άλλη τώρα, και αυτή απεβίωσε. Την ξέρεις την Άννη Κολ Σμιθ? Την έμαθες, και αυτή παλαιότερα. Έτσι, νομίζω ήταν Playmate, κάτι τέτοιο. Ήταν κουνελάκι, ναι, του, κουνελάκι του Playboy. Την βλέπαμε και σε κάποιες ταινίες. Μεγάλη προσωπικότητα και αυτή σαν σήμερα. Και είχε παντρευτεί το Hugh Hefner? Όχι, το Hugh Hefner. Είχε παντρευτεί έναν... αυτή ήταν καμιά 30 χρονών και είχε παντρευτεί έναν... ήταν 26, έναν 89 χρονών. Α, άλλον. Επιχειρηματία, ναι. Κατά 60 έτη, λέει, μεγαλύτερα εκατομμυρίουχο. Και κατά 60 εκατομμύρια, φαντάζομαι. Να παρέλειπες να πεις το εκατομμυρίουχος. Ναι, 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 ναι. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος? Βεβαίως, βεβαίως. Άλλοι εδώ εξέχουσαν στις προσωπικότητες, δεν έχουμε κάποιον να μνημονεύσουμε. Εντάξει, λίγα πραγματάκια σας σημαίνω. Ο Εβάν Λίνερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής και προπονητής, βέβαια το θυμόμαστε, έχει περάσει και από τον Πανιόνιο με μεγάλη επιτυχία. Αυτή η αθλητική, κάποιος που απεβίωσε σαν σήμερα, όχι, εντάξει, μετά πάμε τώρα. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια, αποστολή στο 545-26. Αυτά και με τις επαιτίους μας. Χθες είχαμε και μία ακόμη, μάλλον είχαμε την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής ημέρας. Η ΑΕΚ εύκολα επικράτησε του Πλατανιά παρόλο τις απουσίες της, χωρίς Σιμόε, Γιωχάσεν, Αραούχο, παρόλα αυτά με Λιβάγια να κατατροπώνει τους αντιπάλλοι. 3-0, Λιβάγια και Μπακασέτα στα τέρματα. Και πλέον η ΑΕΚ φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόνη πρώτη με 24 βαθμοί. Στην συγκομιδή της 23 Ολυμπιακός, 22 ΠΑΟΚ, 21 ο Ατρόμητος. Έχουμε και κυπελάκι σήμερα, τα λέω τώρα Αναστασία μου αυτά, ναι, να τα ξεμπερδέψω, ναι, 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 ναι. Τώρα δεν θα πιάσουμε τα αθλητικά, όλη μέρα συζητάμε αθλητικά, συζητούσαμε και χθες, φτάνει τόσο. Επιγραμματικά δηλαδή, κάνουμε μια μίνι ενημέρωση. Για όσους δεν το γνωρίζουν, έχουμε σήμερα κυπελάκι 28 του μηνού. Ο Άρης 7.30 υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα. Με κρυουλάκι το απόγευμα, θα έχει καλές θερμοκρασίες. Τι μας δίνει? 5 με 4 βαθμούς εκείνη την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη θα φυσάν και αγέριδες. Δροσούλα. Δροσούλα, δροσούλα. Δύσκολες και έχεις δίκες, αλλά εντάξει, είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα Super League. Ο Άρης που θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Νωρίτερα στις 3 η ώρα ο Όφη υποδέχεται τον Απόλλων Σμύρνης. Η Σπάρτη τον Ατρόμητο Αθηνών. Στις 5 και 4 το Απόλλων Λάρισας αγωνίζεται με την Λαμία. Και ο Πανσεραϊκός με την Ξάνθη. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την σημερινή αγωνιστική του κυπέλου. Νομίζω είναι και η τελευταία. Αν δεν κάνω λάθος, όχι. Μάλλον κάνω τεράστιο λάθος. Α, ναι, τρεις αγωνιστικές είναι, ναι, δεν έχουμε επαναληπτικούς. Ναι, είναι η τελευταία αγωνιστική. Σήμερα θα σφαγιστούν και τα εισιτήρια και θα δούμε ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Και μπασκετάκι είχαμε χθες για τα αποκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου του 2018. Αυτό το υβρίδιο τέλος πάντων της διοργάνωσης με τα ημίμετρα, παίκτες που συμμετέχουν στη Euroliga πάνε και έρχονται. Κάποιους τους επιτρέπουν οι ομάδες τους αν δεν έχουν υποχρέωση, κάποιους δεν τους επιτρέπουν. Χθες ενσωματώθηκαν και οι καλαθοσφαιριστές της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο Βουγιούκας, ο Καλάθης και ο Αντετοκούμπο. Γεγονός που επέδρασε καταλυτικά στο να πάρει η χώρα μας μια πολύ εύκολη νίκη απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο υποδέχτηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στα δύο αωράκια.
χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Η Ελλάδα προχώρησε στη δεύτερη της νίκη και πλέον θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι μέσα στις ομάδες που θα προκριθούν. 82-61 έχει κάνει το 2-2. Τώρα το επόμενο παιχνίδι ποιο είναι, μη με ρωτάτε, πρέπει να το βρούμε και αυτό. Τι, άμα τις τι, είμαστε καμιά αθλητική εκπομπή? Άμα δεν τα λένε εδώ τα sites, αυτόματα θα τα πούμε εμείς. Εντάξει, θα το βρούμε, θα το ψάξουμε και θα το υλοποιήσουμε ως ενημέρωση. Αυτά τα ολίγα από την αθλητική δραστηριότητα. Εντάξει, κάτι έχει και μέσα στην εβδομάδα, κάτι θα απασχοληθούμε, κάτι θα κάνουμε. Αλλά το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, εντάξει, δεν είναι μόνο εκπομπή αθλητικού περιεχομένου, είναι και εκπομπή, κυρίες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Κοινωνικού ενδιαφέροντος, αν μη τι άλλο. Και λέγαμε και από χθες, μάλιστα, προσπαθούσαμε να το θίξουμε το ζήτημα. Και είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαιτέρως, διότι σε θέματα αντιπαλότητας και αντιπαράθεσης, Αναστασία μου, δηλαδή όπου τίθεται το ζήτημα Θεσσαλονίκη-Αθήνα, είμαστε μπροστάριδες. Εννοείται. Στο να... πώς να το πω, στο να φανερώσουμε τις ανισότητες. Για ακόμη μια φορά το αθηνοκεντρικό κράτος έρχεται να επιβληθεί πάνω μας. Διότι διαβάζουμε εδώ στα ίντερνετια για μία, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το μπορούμε να το πούμε έρευνα. Υπάρχει ένας... μια κατάταξη παγκόσμια, ένα περιοδικό, τέλος πάντων, ένα διεθνές περιοδικό, ένα διεθνές site, έχει βγάλει μια λίστα με τις 100 πόλεις που έχουν στον κόσμο το καλύτερο φαγητό. Πού είναι αυτό, ποιο περιοδικό? Θα σου το πω εγώ. Σύμφωνα, λέει, με τη βούλα της Cutter Wings. Η έρευνα δημοσιεύθηκε την 5η 23 του Νοέμβρη και βασίζεται σε 4 κριτήρια. Κριτήρια αξιολόγησης των πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είμαστε και εκπομπή γαστριμαργίας, αν μη τι άλλο, και αυτά μας απασχολούν. Αυτά είναι τα πραγματικά πρωταθλήματα. Τα 4 κριτήρια, λέει, τα οποία έχουν να κάνουν με την κριτική 20.000 δημοσιογράφων που ασχολούνται με τη γαστρονομία και κριτικούς εστιατορίων. Την ποιότητα του φαγητού, όσο και την ποικιλία διαφορετικών επιλογών εστίασης, ήταν μερικά από τα βασικά κριτήρια. Και μέσα σε αυτές, λοιπόν, τις 100 πόλεις βρίσκονται και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Στις 100 πόλεις του κόσμου που έχουν το καλύτερο φαγητό. Και αλίμονο αν δεν ήταν. Αλίμονο. Είναι... που η νούμερο 1 είναι κανονικά. Ποιος από τις δύο πόλεις? Ποιες από τις δύο πόλεις? Η Θεσσαλονίκη, μετά η Αθήνα. Άντε καλά. Και όμως δεν είναι έτσι. Εμάς μας έχει στην 75η θέση. Λες ότι εντάξει, καλά είμαστε, ρε παιδί μου. Γιατί πόσοι κριτικοί τώρα να έρθουν και μέχρι την Ελλάδα να φάνε? Έπρεπε τώρα... ο κόσμος να ψηφίσει, να σου πω. Και πάλι θα βγάζανε εκεί τις Νέες Υόρκες και τα τέτοια που είναι πιο προβεβλημένα. Άντε, αλλά λες, άντε. Άντε τη δέχομαι και τη Νέα Υόρκη. Τι θα έχουν σάμα τις εκεί μπέργκερ, τηγανιτές πατάτες? Μόνο τι ξέρουν να κάνουν φαγητά, τι να έχει. Κολοκυθάκια τηγανιτά ξέρουν. Να έχουν, βρε τώρα. Με τζατζίκι. Τζατζίκι, γιατί έχουν κολοκυθάκια τηγανιτά έχουν στην Αθήνα. Άντε να μην ξέρω το στόμα μου τώρα. Εμάς μας. Θα πάρει. Η Cutter Wings μας βάζει δηλαδή στην 75η θέση, αλλά τους Αθηνέζοι, ανέξει το Θεό σου, Αναστασία μου, τους τοποθετεί στην 54η θέση, πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Oh. Τόσα χρόνια ακούγαμε ότι η Θεσσαλονίκη, μεγάλη φτωχομάνα που έχει επηρεαστεί από τις γεύσεις της Ανατολής, πολίτικες κουζίνες, ήρθαν οι πρόσφυγες εκείνη την εποχή και μας φέρανε μια διαφορετική ποιότητα στο φαγητό, γιατί και εδώ δεν πολύ ξέραμε να τρώμε στην Ελλάδα, τα λέγαμε πριν, τι τρώγανε, δεν είχαμε καν πατάτες. Δηλαδή οι επιρροές μας στην κουζίνα μας, στην Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον και στην Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ επηρεασμένες από την Ανατολή και στα γλυκά βεβαίως, και αυτά και τα πιλάφια και το έτσι και το αλλιώς, ωραία πραγματάκια ρε παιδί μου να γεμίζει. Στην Αθήνα δεν τα ξέρουν αυτά, δηλαδή μυδοπίλαφο να τους πεις. Δεν έχουν ιδέα, έρχονται εδώ και τα ανακαλύπτουν. Δεν ξέρουν το μυδοπιλαφό. Εμείς το έχουμε εδώ ψωμοτήρι το μυδοπιλαφό. Δηλαδή πας στο χωράφι και φτιάξει ένα μυδοπιλαφό να πούμε να φας. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο το περιοδικό σου λέει: έρχεται και βάζει την Αθήνα. Έρχονται οι Αθηναίοι και μας παίρνουν τις πρωτιές. Η Αθήνα, και εδώ την καταγγέλουμε, λέει, συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία 8,9 στα 10 στις κριτικές ειδικών σε σχέση με τη γαστρονομική σκηνή του προορισμού. Και η Θεσσαλονίκη 8,2. Στην ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών εστίασης, οι δύο ελληνικές πόλεις συγκεντρώνουν χαμηλότερες βαθμολογίες. Δηλαδή δεν είμαστε και τόσο καλοί σερβιτόροι, θέλει να μας πει, και δεν έχουμε και τόσο... Εμείς. Με το σεις και με το σας είμαστε. Ναι. Με την Ευγένεια, γιατί... Και με το χαμόγελο πάντα, πρόσφαρη. Σκάει ο άλλος εκεί με την πουκάμισάρα, ανοιχτεί το φανελάκι από μέσα, το δάχτυλο μέσα στο ποτήρι. Μα είναι δυνατό να μην έχουμε ποιότητα στην εστίαση?
Ωστόσο, λέει, κατεβαίνουν ακόμα χαμηλότερα οι βαθμολογίες ως προς το εύρος των επιλογών εστίασης. 5,73 η Αθήνα και 4,81. Δηλαδή θα μας πει στο τέλος ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο ένα μονοδιάστατο πράγμα να τρώμε. Δηλαδή μόνο γυράδικα. Εμείς. Τι λες, τα πάντα έχουμε και κρέπα, έχουμε και πίτσα, έχουμε ταβέρνα, hot dog. Ωραία γκουρμέ, πιάσαμε όλα τα γκουρμέ, πιάσαμε όλα. Στα κριτήρια ποιότητας η Αθήνα συγκεντρώνει 5,23, αλλά η Θεσσαλονίκη προηγείται. Να και σε ένα τομέα που προηγούμαστε με 5,95. Ενώ όσον αφορά τις τιμές, η Αθήνα βρίσκεται στο 4,96 και η Θεσσαλονίκη στο 4,40. Πρώτοι προορισμοί σχετική κατάταξη αναδείχθηκαν το Σαν Σεμπαστιάν, το Τόκιο, η Νέα Υόρκη που τη μνημονεύσαμε γιατί και είμαστε και εμείς καλοφαγάδες και τα γνωρίζουμε αυτά, και η Βαρκελόνη, η Αναστασία μου, την οποία επισκέφθηκες προσφάτως, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Διαπίστωσες κάτι τέτοιο. Κοίτα, πέρα από τα κλασικά ισπανικά, τα. Άβαλε τώρα. Που δεν τα έχουν και πολύ εκεί. Πιο πολύ τα McDonald's, Burger King, τέτοια δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Αυτά. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Και Μπάμπη, επειδή έχω πάει και στη Βαρκελόνη 4-5 φορές. Ναι. Και επειδή έχω ζήσει στη Μακδόναλντς, γιατί πας στην Βαρκελόνη, Μακδόναλντς. Η έρευνα δεν είναι σωστή. Δεν είναι, πες τα αγόρι μου. Η έρευνα δεν είναι σωστή. 20 θέσεις πάνω είναι η Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Βέβαια τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάτι φημιζόμαστε είναι το φαγητό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο έχει χαλάσει λίγο στα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, η ποιότητα που προηγείται η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι 20 θέσεις πάνω. Τι 5,75 με 5,65. Ναι, εδώ μιλάμε για ποιότητα. Βέβαια τώρα. Στην Αθήνα δηλαδή, γιατί στην Αθήνα σάμα τι έχει. Να, Μακδόναλντς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη τα Μακδόναλντς δεν έχουν επιβιώσει. Γιατί είμαστε καλοφαγάδες. Οι δημοσιογράφοι θα πήγαν σε καμιά γλυφάδα. Μετά θα πήγαν στην Καλαμαριά εκεί στην Αρετσού και πήγαν συμπεράσματα. Βγάζαν τα συμπεράσματα. Σε πάω εγώ σε κάτι λαδόκολες. Θα σε πάω εγώ σε κάτι να πούμε τσιπουράδικα. Σε παρακαλώ τώρα. Μπράβο, Λευτέρη. Τα λέμε σωστά τα πράγματα. Η έρευνα αυτή είναι για καταγγελία. Πάρε τηλέφωνο στον ΟΑΣ. Να το πω, ξέρω, έχω φέρει ένα τηλέφωνο. Στον ΟΑΣ θα καταγγείλω την καταγγελία. Σε παρακαλώ. Βέβαια, βέβαια. Γεια σου, Λευτέρη. Πολύ σωστά και ένας άνθρωπος, τι άτιμος, ό,τι να είναι λέξη χρησιμοποίησα. Ένας άνθρωπος που ζει στην Αθήνα, ζει στο Λεκανοπέδιο, ασχολείται με το φαγητό και πραγματικά εδώ επιβεβαιώνει. Αστρονόμος. Αστρονόμος δεν λες τίποτα. Και αστρονόμος. Καλά, αστρονά, εξωγήινος θα λέγαμε. Βάζει τα πράγματα στο ζήτου σε θέση. Δεν γίνεται τώρα εδώ, κύριε ερευνητέ, να μας λέτε ότι η Αθήνα έχει πολύ καλύτερο φαγητό από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι Αθηναίοι, επισκέπτονται την πόλη μας, μας λένε τι ωραία που τρώτε αυτά. Κάτι που εμείς θα θεωρούμε δεδομένα μωρέ. Εντάξει, θα πας να τσιμπήσεις εκεί, ενθουσιασμένοι. Και από τις μερίδες και από τις ποσότητες τώρα υπάρχει αυτό το νεογκουρμέ, το στάιλ, το οποίο. Τώρα πες για τις μερίδες. Γιατί στην Αθήνα τόσο μικρές μερίδες, ακόμα και το. Και ο γύρος του στο πιτόγυρο. Ναι, παιδί μου. Είναι μια σταλιά. Το σουλάκι, το σουβλάκι, το. Ναι, ναι, το καλαμάκι. Το τυλιχτό. Είναι μικρές οι μερίδες, έτσι. Τώρα, μετά πού να βγάλει συμπεράσματα. Εδώ φαίνεται ήρθατε, κύριοι δημοσιογράφοι, φάγατε, σκάσατε, μετά πάθετε βαριστομαχιά, σου λέει φταίει η Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ, πρέπει να μαζευτούμε, κυρίες και κύριοι, να μαζέψουμε υπογραμμές. Τύπες και υπογραφές, γιατί διακυβεύεται το όνομα της πόλης μας. Έτσι. Δεν γίνεται για ακόμη μια φορά το αθηνοκεντρικό κράτος να επιβουλεύεται εδώ τις αξίες, τις τιμές και τις παραδόσεις μας. Ξυπνήστε! Θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και αυτή είναι λόγια αντιπαράθεσης. Κάτι τέτοια με πιάνουν εμένα τα, ξέρεις, τα απελευθερωτικά μου, τα πατριωτικά. Βγάλ το από μέσα σου. Θα τα βγάλω από δεν μέσα, σε ακούει κανείς τώρα. Αργότερα. Μπορεί να μας πούνε εκεί στην Caterpillar, πώς τη λένε αυτή την εταιρεία που έβγαλε εδώ τις μετρήσεις. Μπορεί να μας ακούνε γιατί ίσως να είναι κάποια άλλη ώρα. Έχω το Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, το Σαν Σεμπαστιάν. Τόση ώρα κοιτάω το Σαν Σεμπαστιάν, γιατί νομίζω ότι έχω πάει. Βάσκι, ναι, είναι εκεί στην χώρα των Βάσκων το Σαν Σεμπαστιάν, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Δεν ανήκει. Δεν ανήκει εκεί. Πού είναι ο Σαν Σεμπαστιάν, ρε παιδί μου, εμείς γιατί το ξέρουμε. Κοντά είναι, αλλά δεν ξέρω αν ανήκει. Όχι, στο Σαταντέρ είχα πάει, όχι στο Σαν Σεμπαστιάν. Τα πέρδεψα. Είναι, νομίζω, καλά το έθεσα. Νομίζω ότι είναι στην χώρα των Βάσκων. Τώρα μπορεί και να κάνω και τεράστιο λάθος. Καλά το έθεσα. Επιβεβαιώνω μόνος μου χωρίς να ξέρω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Το Σαν Σεμπαστιάν Μπάτμαν είναι ακτή Ατλαντικού. Ναι. Ένα λιμάνι. Η επαρχία λέγεται Ντονόστια. Ντονόστια. Δεν έχει σχέση με τη χώρα των Βάσκων. Όχι, καμία σχέση. Α, ό,τι να είναι. Λέω από το μυαλό μου, έτσι τα κατεβάζω εγώ. Έχεις πάει και ξέρεις. Ναι. Α, μάλιστα. Ωραία και είναι. Και στο λιμάνι και στο λιμάνι της Μεσογείου. Αχ, θα σας στεναχωρήσω, αλλά στη Wikipedia γράφει ότι είναι των Βάσκων. Τα είδες, καλά τα λέω. Τα ήξερα, καλά το έλεγα, μωρέ. Έγινε. Εντάξει, εγώ πήγα και λύκειο όταν ήμουν. Τότε δεν ήταν. Μετά προσαρτίστηκε. Έγινε. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, μας ακούει. Δεν μας ακούει.
Εντάξει, το λύσαμε και αυτό για τη γαστρονομία. Λέει του Σαν Σεμπαστιάν, βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες εδώ. Χαλκιδική και δεν το λες. Βασικά πιο ωραία. Γενικά μου έχω πει ότι η χώρα του Βάσκα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά σκέψει πόσο παγωμένη είναι αυτή η θάλασσα. Ναι, πάρε τώρα. Βλέπεις τη Χαλκιδική τώρα. Άσε βρε τώρα εκεί με το, με το τσίσο που έχει εκεί στο Καρύδι στη... και ξεκάλυψε τέτοιες ωραίες κλειστές παραλίες. Στην Βουρμπορό. Σε παρακαλώ, δα δελφίνια εκεί θα έχει, τι έχει, κροκόδηλους. Καρχαρίες, α, μακριά, μακριά. Τι είμαστε, λέτε. Τέτοια μύδια, στρίδια. Πού, στο Σαν Σεμπαστιάν? Ναι, εκεί σε αυτές τις θάλασσες. Γιατί πήγα το καλοκαίρι. Πήγες. Όχι εκεί, αλλά εκεί στον Ατλαντικό, την άλλη πλευρά. Κολύμπησες. Κολυμπιέται. Μπήκα σε μια θάλασσα, άντεξα 10 δευτερόλεπτα, βγήκα σαν τον Ντικάπριο. Τι εννοείς? Κοκαλωμένη, παγωμένη, όπως τον Τιτανικό. Α, που πάγωσε. Νομίζω εντάξει, γιατί ποιο Ντικάπριο από όλους. Όχι, όλους ρόλους έχει ερμηνεύσει. Ο Ντικάπριο στο Τιτανικό που πάγωσε. Οι άλλες πόλεις μαζί που υπολείπονται μετά τη Βαρκελόνη, στην 5η θέση Σιγκαπούρη, στην 6η το Παρίσι, στην 7η η Μαδρίτη, στην 8η η Λίμα του Περού, στην 9η το Λονδίνο. Δηλαδή, sorry κιόλας ρε φουλαράκι μας, έχεις το Λονδίνο πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί κι αν είναι. Fish and chips. Και στη 10η το Μόναχο με τα Wurst. Δεν υιοθετούμε, γιατί εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί. Είναι αυτό η εξυπηρέτηση, το ένα το αλλιώς. Δεν παρακαλώ. Άμα μετράει και εξυπηρέτηση, πάμε πάσο. Να κάνουμε κάτι, παιδιά, να ανεβάσουμε λίγο το ranking, λίγο να είμαστε πιο ευπρεπείς και πιο άξιοι και πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Να με την μπάρλα μας έπιασε εδώ και ο χρόνος και ξεφύγαμε λίγο από το διαλυματάκι των 7. Θα κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγο επειδή. Και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, για να καταγγείλουμε τα πράγματα, τα κακό σκήμενα του πλανήτη. Όχι μόνο των αθλητικών δρομένων. Μείνετε συντονισμένοι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Γιατί την είχα σαν μικρό παιδί. Γιατί μέσα στα μάτια την κοιτούσα. Πικρή στιγμή μαζί μου να μιλεί. Όπω τι σε κλέτια είναι αυτά πρωί πρωί παιδί μου. Χαμός, χαμός. Άκου εδώ η δική της παραγγελία. Η Αναστασία μου λέει θα μου βάλεις ένα κομμάτι. Λέω κανένα χαρούμενο, κανένα νεανικό. Κανένα όταν... pop. Ναι, όταν βάζω τα νεανικά δεν σ' αρέσουν. Πώς δεν μ' αρέσουν παιδί μου. Και εγώ εδώ με την νεολαία. Καμιά Φουρέιρα, κανένα αυτό. Εντάξει, έχω κάτι μετά. Κανένα αυτό και μου λέει. Τώρα πεις Φουρέιρα, έβγαλε καινούριο κομμάτι χθες. Βασίλισσα. Μεγάλη, μεγάλη είδηση κυρίες και κύριοι. Λέω τι κομμάτι θέλεις παιδί μου. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Παναγιά και Χριστέ. 7 και 12 πρώτα λεπτά. Τέρτια, δεν λες τίποτα. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Ίσως κάπου να πηγαίνει αυτό σαν μήνυμα. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την ξυπνούσα, γιατί με ξυπνούσε. Και αυτό θα μπορούσε να τίθεται μέσα στη διαπραγμάτευση τη σχεσιακή. Δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή κυρίες και κύριοι, για να προστατευτείτε, για να μην σας σκοτώσει, να έχετε κάμερες ασφαλείας ανά πάσα στιγμή να σας ειδοποιούν VSQ. Συστήματα παρακολούθησης κορυφαίας τεχνολογίας. Σύστημα παρακολούθησης με 4 ασύστηματες κάμερες high definition και καταγραφικό από 599 ευρώ, τώρα μόνο 299. Όταν είστε μακριά από τον χώρο σας μπορείτε να παρακολουθήσετε τι γίνεται από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και με άμεση αποστολή ειδοποίησης στο κινητό αν συμβεί κάτι στον χώρο σας. Αγνός στρατιώτη 113 στην Πολύχνη διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2314-035-752. Το δικό μας το τηλεφωνάκι 2310-287 και 38. Επικοινωνούμε εδώ με τη σταθμάρα μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Δεν ξέρω, Αναστασία μου, αν έχεις σκεφτεί ποτέ αυτή την κυρίαρχη ώρα που θα έρθει, συνήθως που έρχεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ήθιστε να λέμε ότι τα κοριτσάκια λίγο παραπάνω την σκέφτονται αυτή. Αν την έχω σκεφτεί, λέει. Την έχεις σκεφτεί τώρα, παιδί μου. Εντάξει, την έχω σκεφτεί για αργότερα. Για αργότερα, να είσαι προετοιμασμένη. Χρόνια μετά, αλλά ναι, την έχω το σκεφτεί. Άγχος από τώρα, δηλαδή ψάχνω να βρεις νηφικό, λέμε, αν παντρευτείς. Όχι, δεν ψάχνω να βρω νηφικό, αλλά ψάχνω να βρω ποιος θα κάνει το live. Έχω κάποιος στο μυαλό μου. Νομίζω ότι από εδώ ξεκινάνε πλέον τα ζητήματα, ότι αν είναι να παντρευτείς, αν έρθει αυτή η αποφράδα ημέρα, θα πρέπει να τα έχεις όλα υπολογισμένα. Θα πρέπει να έχει κλείσει την αίθουσα, θα πρέπει να έχει κάνει το μενού, να έρθουν και να το καταγράψουν οι ξένοι ρεπόρτερ. Αλλά το κύριο. Αλλά το κυριότερο. Ναι, είναι το θέμα της διασκέδασης. Πάμε και να ονόμαστε στα προσκλητήρια, στις μπομπονιέρες.
κάπου αλλού, στις λαμπάδες, στα δεξιά και στα αριστερά, στις τουαλέτες, δεν ξέρω και εγώ τι. Και αφήνουμε το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, που είναι ο άνθρωπος που θα επομιστεί, οι άνθρωποι που θα επομιστούν τη διασκέδαση και θα κάνουν τη βραδιά μας αξεπέραστη και αξέχαστη. Και ένα καλό όνομα, ένα καλό όνομα, νομίζω ότι... Ανεβάζει πολύ το... Ανεβάζει το γάμο και λέει τώρα, τώρα μας το έφερε αυτή, εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ και οι γάμοι λειτουργούν ανταγωνιστικά. Δηλαδή, σίγουρα, στα ρούχα θες, στην οργάνωση, στο live που λέμε. Έτσι, υποψήφιες νύφες ή αυτές που έχουν κάνει νύφες και ξέρουν, λένε και πηγαίνουν σε ένα γάμο και είναι έτσι με μια ξυνάδα και εντάξει, το δικό μου το γάμο και αυτό είναι μπράβο Χρυσή. Έχεις και το βλέμμα τώρα, εσύ είσαι τέλειος. Εντάξει, καλά ήταν, αλλά δεν ήταν σαν και εμάς τότε αυτό, θα σας πω εγώ πώς περάσαμε. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά τι. Αν φέρεις το τόπο όνομα και θα σε θυμούνται και θα λένε αυτή που είχε στο γάμο της τον Πατμανίδη. Τον Πατμανίδη. Εκεί καταλήγουμε. Τώρα για παράδειγμα σε φέρνω, έτσι, για το τόπο όνομα που είχε. Για παράδειγμα, με φέρνεις, μπορεί μετά να φέρνεις. Δηλαδή, αν μπορούσε, αν είχε τα λεφτά τώρα, λέμε ρε παιδί μου, κάτι, πες ότι εγώ δεν μπορώ. Ναι. Είχα εκπομπή το πρωί και σου λέει Αναστασία μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά εντάξει, έχω 5 ώρα λόγο επειδή αυτά. Ναι. Ποιον ή ποια θα έφερνε στο γάμο σου, θα πλήρωνε, ρε παιδί μου, έχει εκατομμύρια. Ναι, έχω εκατομμύρια. Ναι. Το έχει σκεφτεί, εδώ τώρα σε θέλω. Τον Ed Sheeran καλέ. Ποιο είναι αυτό καλέ τώρα, ένα καροτοκέφαλο. Καροτοκέφαλο, δεν τον ξέρω. Αυτά τα μοντέρνα, πώ τον είπε, Ed. Ed Sheeran. Ed. Η Sheeran, ούτε ιδέα δεν έχω. Ούτε καν το σάκι ρουβά, δηλαδή δεν θα έφερνε. Όχι, ο Ed Sheeran είναι ο πιο ερωτικό πια. Όμω. Βέβαια. Όλα τα κομμάτια ένα και ένα. Ένα, τι ερωτικό, Μαρία. Τον έχουν καλέσει πολλάκι σε γάμο. Ναι. Και κάνει και εκπλήξει. Πηγαίνουν και μετά του φαίνεται έκπληξη που πηγαίνουμε εμεί, σαν Μπάμπη Μπατμανίδη Κόμπανι, και παίζουμε σε γάμου. Εδώ πάει ο Ed Sheeran, α πούμε, ένα κοκκινοτρίχη, ένα Ginger είναι αυτό. Ginger head. Ναι, και τι έχει, μπαλάντε έχει. Ναι, έχει μπαλάντες κυρίως, αλλά είναι πάρα πολύ. Άμα δεν μπει καμιά μπαϊντούσκα, άμα δεν παίξει, πώς θα γίνει εδώ τώρα ένα τέτοιο. Σήμερα γάμος γίνεται στο παιδιού μου τη χαρά. Αυτά, Ed Sheeran, να πάω να δούμε. Τα μάθει, τα μάθει. Ναι, γιατί κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Γκάρθ Μπέιλ, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος λίγα συντόμως θα έρθει γάμων κοινωνία. Σου λέει: έχω τα λεφτά, ρε παιδί μου. Μη τι άλλο, μη βω με πλουσίο πάροχα. Έχω την οικονομική δυνατότητα να φέρω τον οποιοδήποτε θέλω μέσα στον γάμο μου. Αλλά σου λέει τώρα αυτός τώρα σκέφτηκε το εξής, ότι να δώσουμε και δουλίτσα, να δώσουμε και δουλίτσα στους συναδέλφους μας στην ομάδα. Γενικότερα όχι στη δικιά μας την ομάδα, αλλά σε άλλες ομάδες, στους συμπαίχτες μας. Τώρα δεν ξέρω αν τίθεται θέμα. Ο Γκάρθ Μπέιλ αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Στην Μπαρτσελώνα, για να τα εξηγήσουμε εδώ και στην Αναστασία, υπάρχει ο Πικέ. Ναι. Ο Πικέ, ξέρεις με ποια είναι πάντα. Σακύρα, βεβαίως. Αλλά όχι, α, Τσακίρα, άλλη θέλει να φέρει. Και εγώ λέω, πήγε να δημιουργηθεί ζήτημα. Δεν θέλει να φέρει Τσακίρα, γιατί είναι... Και δεν θέλει να δημιουργήσει ζήτημα. Ναι, ζήτημα. Αυτό ρε, Ρεάλ Μαδρίτης, αυτά, ανεξαρτησίες τέτοια. Οπότε θα πάμε σε μια άλλη διεθνούς φήμης. τραγουδίστρια εμβέλειας και σου λέει θα φέρω λέει την Beyoncé. Μάλλον δεν θα μπορούσε η Φουρέιρα. Τη στιγμή και σου λέει εντάξει την είναι. Μα συγγνώμη, εντάξει. Ναι, την Beyoncé, ναι. Γιατί να τη φέρει στο γάμο σου. Τι παιδί μου. Ναι, ωραία. Δεν έχει Beyoncé τραγούδια γαμικά. Να σου τραγουδήσει. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει πολύ για γάμο. Δεν σου κάνει ο κοκκινοτρίχης δηλαδή. Και είναι σου κάνει... πιο ερωτικό. Πιο... Ναι, η Beyoncé είναι έτσι πιο R&B. Είναι για άλλε καταστάσει. Τώρα για το γάμο. Φαντάζω τώρα του θειού και τη θειά να χορεύουν R&B. Γιατί δεν κατάλαβα. Μοντέρνη τώρα αυτά, για Destiny's Child, Survivor, εκεί, τέτοια παλιά, ωραία, ωραία πράγματα. Θα χορέψουν, τι να κάνουν, τώρα λόγος δεν τους πέφτει και αυτοί. Ναι, εντάξει. Άντε μωρέ, θέλουν εκεί όλα τα κλαρίνα και τα τέτοια, τώρα η νεολαία θέλει άλλα πράγματα, ναι. Και αλλάζει λίγο τις, προσαρμόζεται στα δεδομένα. Ενδεχομένως και η Beyoncé να προσαρμόζει το πρόγραμμά της για τον γάμο, να πει και κανά από αυτό. Να λέει και αυτή η Μπαϊντούσκες. Η Μπαϊντούσκες τραγουδάει εκεί, τσάμικα, καλαματιανά, στου παιδιού μου τη χαρά και ούτω καθεξής. Αλλά μέχρι και ο Γκάρθ Μπέιλ, τώρα δεν ξέρω αν είναι και λίγο τσιγκούνης τώρα, τα έχεις βρε μεγάλε, τα έχεις παίρνει πόσα εκατομμύρια. Έχει κάνει την κρούση στην Beyoncé, αλλά του φαίνεται ο λίγο τι ακριβή για να έρθει να εμφανιστεί στο γάμο του. Κάτσε να πάρουμε τη γράμμη και θα σου πω τι σημαίνει. Καλημέρα σας. Καλά κύριε Μπάμπη, ναι. Είπες Φουρέιρα, είπες Σακύρα, ναι. Είπες Beyoncé, την Ποφίλιο, γιατί δεν την είπες. Πω, γάμο με Ποφίλιο, Βέβαια. Πω. Αυτοκτονία. Χωρισμός θα είναι αυτό. Πάρτι χωρισμού. Είναι δυνατόν. Εσύ θα παίρνεις δηλαδή την Ποφίλιο. Βέβαια. Τι να σα. Ίσως το εν λευκό εννοώντας τον ηθικό, ξέρω εγώ.
Ναι, τίποτα σημαντικό. Ναι, έτσι λέει. Έτσι λέει, τίποτα σημαντικό, ζω μονάχα είναι λευκό. Η οποία Νατάσα Αποφίλου μας έχει αντιγράψει, διότι σε μια πρόσφατη συναυλία της κάποιος έκανε πρόταση γάμου πάνω στο stage. Α, ναι, ναι, ναι. Όπως έχει γίνει και σε δικιά μας συναυλία, βεβαίως. Βεβαίως. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Αποφίλου, όχι, άστο καλύτερο. Άλλο στην Αποφίλου, ρε, πρόταση γάμου. Να πάμε. Να σε καλά, να σε καλά. Τι άλλο έχει Αποφίλου που θα μπορούσε να ταιριάξει σε γάμο. Σε γάμο. Ναι, κανένα τραγούδι, ξέρουμε. Ένα φιλί από δυος μου. Τι κάνουμε, μοχίτο. Θα φτιάξουμε. Δεν έχει, δεν έχει τραγούδι. Το πιο χαρούμενο που έχει είναι αυτό. Α, είναι το πιο χαρούμενο. Άλλο σου λέει ο Γκάρθ Μπέιλ, εγώ θα φέρω, λέει, την Beyoncé. Γιατί πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε και λίγο έτσι VIP και ότι έχουμε ένα διαφορετικό image. Αλλά λέει ο στάρ της Real Madrid έπαθε ένα μικρό σοκ, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ταμπλόιτς, όταν έμαθε πόσα χρεώνει η Beyoncé για ένα live της. Περίπου λέει ένα εκατομμύριο, περίπου δηλαδή, 1.700.000 ευρώ για μία με δύο ρίτσες εμφάνιση σκηνή. Χρεώνει η Beyoncé προκειμένου να τραγουδήσει για το ζευγάρι και τους καλεσμένους της. Δεν είναι, λέει, και λίγα το ρεπορτάζ. Άμα σας πούμε πόσα παίρνουμε εμείς, Γκάρθ Μπέιλ εδώ. Χρόνο. Άμα δεν το χρόνο. Το 1.700, νομίζω 600 ζωές, 600 γάμους να παίξουμε. Γκάρθ Μπέιλ και με 170 ευρώ μπορώ να εμφανιστώ. Εγώ στο να κάνω καραόκι, βέβαια, δεν μη φέρω την ορχήστρα μου. Εντάξει, είναι η αλήθεια, με 170 ευρώ να μέσα και τα μεταφορικά. Να πάρω κανένα πεντάρικο, να πόσο να έχει τώρα για την Μαδρίτη. Νομίζω δεν έχει και φτηνές πτήσεις με low cost εταιρείες. Ναι, ναι. Κάτι θα κάνουμε. Εντάξει, 170 ευρώ. Πήγαινε, έλα, αν δεν κοιμήσεις και στο σπίτι σου εκεί, σε κανένα ξαδερφάκι, θα τη βολέψουμε τη δουλειά. Ο οποίος, λέει, Γκάρθ Μπέιλ παίρνει περίπου πάλι 335.000 ευρώ την εβδομάδα από την Real Madrid. Άρα μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, και λίγο, σε ένα μήνα, ξέρω. Πόσο? Σε ένα μισή μήνα περίπου, δηλαδή το ένα μισομηνιάτικο του, μπορούν, αν δεν κάνει έξω, αν δεν βγει έξω, αν δεν τα παραγγείλει. Να δουλεύει ένα μήνα σαν τον σκύλο. Ενάμιση μήνα σαν τον σκύλο. Ναι. Και θα βγάλει το 1.700 για να καλέσει την Beyoncé στο γάμο του. Να τα δώσει όλα στην Beyoncé. Πού να τα δώσει, μωρέ. Δεν ξέρω. Όχι, λες, να φωνάξει κανέναν άλλον. Αλλά του φαίνονται, λέει, μέχρι και σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα μήνα στέρηση τώρα. Τι στέρηση, μωρέ. ένα μήνα στέρηση. Όλα θα έχεις μετά γκράντε, θα έρχονται εκεί συμπαίχτες, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έτσι αλλιώς. Ναι, και θα λένε, πω, τι ωραίο γάμο κάναμε. Αλλά λέει, ακόμη το σκέφτεται. Υπάρχουν επαφές, προσπαθούν να τις ρίξουν τιμή. Τώρα εσύ δεν είναι και λίγο... Δεν σε τιμάει ο Σαν. Να μην το πούμε έτσι, αλλά το λες εσύ τώρα. Ότι αυτό να κάνει. Δεν τρέπεσαι. Κάνε καμιά καλύτερη τιμή. Να δεν βγαίνω. Να δεν παίζω. Να αυτό, να το ένα. Να έξοδα. Να τα προσκλητήρια κοστίσανε πολλά. Εμένα μου τα έχουν πει όλα αυτά τώρα που παίζω σε γάμους. Να κανόνισε λίγο κάτι παραπάνω, γιατί στολίσαμε με μπομπονιέρους, δώσαμε κανένα 2-3 χιλιάρικα. Σένα τι να σε κάνει. Εντάξει, και ένας γάμος θέλει πάρα πολλά λεφτά. Δεν θέλει παρά. Ας τον κάνουν πολιτικό, μωρέ, να μην ανάβουν πολλοί ελέους. Να μην έχουν περιτά έξοδα. Τώρα, ναι, άμα θες και Beyoncé, δεν το συζητώ. Να σπάρουν ποιο ήταν αυτό. Έχω με μπριζολέ. Πώς έλεγε, να το θυμάσαι ένα παλιό τραγούδι. Όχι. Πόπι Μαλιωτάκι. Α. Να σου θυμίσω κάτι από το παρελθόν, ναι, τώρα. Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελες για να μάθουμε και λίγο μουσική ιστορία. Εδώ στο αντίστοιχο στην χώρα μας, κανένα μεγάλο γάμο ποδοσφαιριστή δεν έχουμε να καλέσει. Αλλά νομίζω ότι εδώ το άλλο το κόλπο, βέβαια, είναι να πάει να πιάσεις φιλία με την Beyoncé. Να την καλέσεις στον γάμο. Και οπότε... να την πεις, σήκω να πεις και ένα τραγουδάκι, να σε τιμήσουμε. Όχι, να πιει κανένα ποτηράκι παραπάνω και μόνη της, ας πούμε, να σηκωθεί και να ευχηθεί στο ζευγάρι και να πει 2-3 έτσι σιρτά. Πού, πόσο σκέφτηκες αυτό, να, εμένα γιατί με καλά. Καλά, έχουν καλέσει εμένα, έχω κάνει και καλεσμένος και ξέρω, έχω κάνει και τραγουδιστής, έχω κάνει και DJ και τα πάντα έχω κάνει και τα καταλαβαίνω. Τώρα έχουμε και κάτι διαπραγματεύσει για να παίξω σε ένα γάμο. Πει θα γίνει το Μάιο και από τώρα με θέλουν εδώ να μου πούνε τι και πώς, τι θα κάνω. Άντε. Ναι, παιδί μου, εδώ υπάρχει οργάνωση, όχι αστεία. Τι νομίζεις είμαστε. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, που αντιστέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Νομίζω ότι κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν θα κάνει τίποτα σε παζάρια. Θα έδινε ένα 700 για να φέρει το όνομα της αρεσκίας του
σε κάθε των περιπτώσεων. Ναι, συμφωνώ. Ή θα το συναντούσε ένα βράδυ έξω, εκεί θα πουζούγε κάθε μέρα που είναι. Εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου. Εδώ θα μου πεις, έρχονται οι ξένοι. Έρχονται οι ξένοι και επισκέπτονται τα δικά μας τα μπουζούκια. Ούτως ή άλλως. Αλλά ναι, και σηκώνονται και πάνω σε τραπέζια και τραγουδάνε. Και ποδοσφαιριστέ κι αυτοί. Ναι, τα είδα. Το πρόβλημα είναι ότι η Ρεάλ μάλλον δεν έχει έρθει να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Όταν θα αγωνιστεί, όταν κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης ως επιτοπλίστων θα αγωνιστεί στο Champions League και θα έρθει αντιμέτωπη και θα την παραντεθεί με αυτούς τους παίχτες, θα επισκεφτούν τη χώρα μας, τότε θα καταλάβουν τι σημαίνει ελληνικό όνομα. Ελληνικός... Και θα δώσουν και τόσο και άλλα τόσο για να φέρουν έναν Έλληνα. Έτσι, εννοείται. Θα έρθουν εδώ να κάνουν το γάμο, να βρουν αίθουσα δεξιώσεων. Αλλά θα πρέπει να το προγραμματίσουν, γιατί ξέρεις, όλα αυτά είναι κλειστά. Τώρα με την ανάπτυξη δεν βρίσκεις παιδί. Θα το κανονίσουμε εμείς. Έχουμε, ξέρουμε. Ξέρουμε. Και από αυτό ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Και όλα μπρει στιγμή σας. Είμαστε εδώ. Όλα τα έχει αναστρέψει. Όλα καλέ. Αρχίζεις και με τρομάζεις. Μήπως μας κρύβεις κάτι. Όλα τα έχεις βρει τραγουδιστή. Έχεις βρει κέντρο. Έχεις βρει. Έχουμε χρόνο μπροστά. Άντρα, γαμπρό, έχεις βρει. Έχω βρει. Έχει βρει και γαμπρό. Εντάξει. Ήταν μια μικρή λεπτομέρεια που έπρεπε να την διευθετήσουμε και έπρεπε να την μάθουμε. Βέβαια, όλα αυτά τα είχα σκεφτεί και χωρίς να βρω, έτσι. Όχι, σωστό και αυτό. Έτσι. Καλά, ούτως ή άλλως ο γαμπρός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κομπάρσος. Εννοείται. Δεν έχει να κάνει και πολλά-πολλά. Να πάει, παντρεύεται. Ούτε που το καταλαβαίνει. Ούτε που το καταλαβαίνει. Πάει, παντρεύεται, κάνει χαιρετούρες. Τον τραβολογάς εκεί να διακυμάνεις τα catering, τα έτσι όταν ψάχνεις να βρεις. Αυτό είναι νομίζω καλύτερη περίοδος για ένα ζευγάρι που πρόκειται να παντρευτεί. Που δοκιμάζει catering, που πάνε στα μαγάζια. Μπορείς να το κάνεις. Παιδί μου, μπορείς να το κάνεις αυτό και να τη βγάζεις κάθε Σάββατο. Να πηγαίνεις να διασκεδάζεις, να πηγαίνεις σε γάμους, να ακούς live μουσική. Να μπορεί να πετύχεις και καμιά Beyoncé, φαντάζεσαι. Μπορεί. Να πας, να βρούμε τον κέντρο που θα τραγουδήσει, μάλλον που θα παντρευτεί ο Garth Bale και να πας εσύ. Και καλά για να δοκιμάσω το μενού. Να δοκιμάσω εδώ το μενού. Γεια σας, ήρθα από, την, ναι, από τον Εύωσμο. Ήρθα να δοκιμάσω από το μενού. Από τον Εύωσμο, ναι. Έχουμε ένα γάμο αυτό. Ναι, λίγο τραγουδίστε, δεν με πολύ αρέσει. Ναι. Αν θα μπορούσαμε να την αλλάξουμε. Καμιά εφηθόδη, καμιά πόπη μαλλιωτάκι. Και ούτω καθεξής. Είμαστε, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Προσεγγίζονται τις 7.30. Μικρή ανάπαυλα. Με την ποπάρα. Ποπάρα. Έτσι, πια Beyoncé. Εμείς έχουμε εδώ τα δικά μας τα αστέρια. Γιατί σήμερα νομίζω έχει ξεφύγει η κατάσταση μουσικός εδώ στο λόγο επειδή. Όλα. Και ας λέει ο Λαζόπουλος πως είμαι σαν βριζόλα.